καλημέρα. Επιστροφή νούμερο 2 μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα μας. Και έχουμε επιστροφή και σε μια ενότητα την οποία έχω καιρό να κουμπίσω, την λεγόμενη Music Battle. Που αυτή τη φορά βέβαια είναι σε άλλο το, είναι άλλο το setup, είμαστε πια με τα βινίλια εδώ στο πικά. Να έχουμε έτσι μια πολύ καλύτερη εικόνα και καλύτερη αντίληψη αυτού που είναι τελικά το Music Battle, όπου στα άλλα δύο που έχουν γίνει συγκρίνουμε δύο δίσκους του ιδίου μουσικού είδους και ιδιώματος και της ίδιας χρονιάς. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο τεράστιους καταπληκτικούς δίσκους από δύο τεράστιες καταπληκτικές μπάντες, Van der Graaf, Generator και Phone Hearts και Genesis National Crime, 1971. Δύο καταπληκτικά βινίλια και ένα νέο είδος, το οποίο θέλω με πολύ μεγάλη χαρά να σας συστήσω, δεν το έχω ξανακάνει, το οποίο το αγαπώ ιδιαίτερα και τους συγκεκριμένους καλλιτέχνες ακόμα πιο ιδιαίτερα. Οπα, νομίζω ότι είναι λίγο δυνατά. Θα σας τα πω τώρα, θα σας εξηγήσω ακριβώς. Λοιπόν, ξεκινάμε με Van der Graaf, Generator, NATO, Phone Hearts. Άλλος ένας δίσκος που τον αναζήτησα και τον ήθελα και τον απέτυσα βεβαίως στα παζάρια, που σας έχω πει ότι εγώ ότι γενικά τα αγαπάω πολύ τα παζάρια. Μ' αρέσει να παίρνω και τους δίσκους πρώτης εκτύπωσης, εγγραφής. Λοιπόν, γιατί λοιπόν ξεκινάω πάλι με αυτή την ενότητα. Α, και βεβαίως γιατί φοράω την μπλούζα Iron Maiden, έτσι. Θα πείτε εσείς αυτή τη στιγμή, καλά, αυτή τρελή είμαι, τι είναι τώρα, μου δείχνει Van der Graaf και Genesis με μπλουζάκι Iron Maiden. Δεν είναι τυχαίο, καθόλου τυχαίο και μάλιστα το σκέφτηκα πάρα πολύ. Αλλά μου ήρθε η έκλαμψη, γιατί χθες καιρό στο Facebook είχαμε μια συζήτηση, είχα μάλλον ανεβάσει ένα κομμάτι που μου άρεσε πάρα πάρα πολύ από το Summer in, από το Summer in Time, το Loneliness of the Long Distance Runner. Συνειδητοποίησα εκείνη τη στιγμή ότι ο Steve Harris, τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα, και τους Iron Maiden βεβαίως, χωρίς να είναι η πιο αγαπημένη μου μπάντα από το Heavy Metal, θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι ο Steve Harris έχει πάρα πολλές φορές δηλώσει ότι μεγάλη επίδραση στη μουσική του, εκεί στα 70's που είχε αρχίσει να ανακαλύπτει τη μουσική και βεβαίως και τις πρώτες του μπάντες, ήτανε Genesis και πάρα πολύ γενικά οι μπάντες στο Progressive, δηλαδή και Van der Graaf και Yes και Emerson, Lake and Palmer. Τώρα θέλω να σας πω και κάποια πράγματα. Σημειώνω ότι αυτή τη στιγμή ακούμε πάντα Van der Graaf από το Phone Hearts και συγκεκριμένα ακούμε ένα κομμάτι το οποίο είναι επικό. Έχει σχεδόν 10 μέρη, τώρα έχουμε προχωρήσει σε άλλο μέρος. Ακούμε λοιπόν το A Plague of Lighthouse Keepers. Και πάνω σε αυτό ξεκινώ για να σας εξηγήσω και για ποιο λόγο υπάρχει μια συνέχεια στη μουσική. Και ίσως εμείς πιο μεταγενέστεροι, που έχουμε μεγαλώσει πιο πολύ στα 80s και ειδικά οι νέες γενιές τώρα, δεν μπορούν να καταλάβουν πολύ καλά αυτό το είδος και πώς αυτούς που λατρεύουμε και αγαπάμε τόσο πολύ, από πού εκφράστηκαν, από πού παρακινήθηκαν να ασχοληθούν με τη μουσική. Θα προχωρήσω λίγο το κομμάτι, γιατί το δεν ακούγεται καλά. Ξαναλέω ότι είναι πάλι αυτό, είναι σε 10 μέρη. Λοιπόν, το progressive rock είναι ένα πολύ ιδιαίτερο ιδίωμα, το οποίο θα σας πω την αλήθεια, όταν εγώ μεγάλωνα στα 80's και διάβαζα το μουσικό τύπο, ήταν παντελώς απαξιωμένο το είδος αυτό. Τα τελευταία χρόνια όμως έχει επανέλθει και αρέσει. Και δεν είναι μόνο αυτό που λέμε το progressive metal που περισσότερο το γνωρίζετε τώρα, αλλά γενικά επανέρχεται η φόρμα αυτή και ο κόσμος ακούει και ανακαλύπτει μέσα σε αυτούς και εγώ το progressive rock, το αυθεντικό,
των 70s. Λοιπόν, δεν είναι ότι εγώ τότε στα 80s δεν γνώριζα τον Peter Hamill ή τον Peter Gabriel. Και λέω Peter Hamill και τους Lovecraft, Peter Gabriel και τους Genesis, είναι οι δύο μεγάλες προσωπικότητες. Βλέπετε, αυτή η σύγκριση τώρα που κάνουμε δεν είναι καθόλου τυχαία. Είναι και η χρονιά και είναι και οι προσωπικότητες των frontmen, έτσι επίσης είναι πολύ ιδιαίτερες. Αυτό λοιπόν το είδος σταδιακά στα 70s απαξιώθηκε. Και λες εσύ, μα γιατί? Και τώρα που εγώ το επανανακαλύπτω και πάω και στα παντζάρια, τρελαίνομαι και λέω, μα γιατί είναι τόσο αξιόλογο? Δεν είναι επειδή ο αγαπητός Στέιβ Χάρις εδώ πέρα έτσι το αγάπησε και βεβαίως πάτησε αυτό και εξέλιξε το δικό του το είδος που είναι το heavy metal? Είναι ότι στη μουσική υπάρχει μια συνέχεια, βρε παιδιά. Αυτό ακριβώς είναι. Και αυτό τώρα, ειδικά το κομμάτι που σας λέω, που ακούτε από τους Van der Graaf, έτσι, το A Plague of Hearts Keepers, έχει ακριβώς αυτή τη φόρμα που έχουν όλα τα progressive συγκροτήματα στη μουσική, ως στίχος, μεγάλες συνθέσεις αν διάρκεια. Το συγκεκριμένο είναι, κρατάει 13 λεπτά, 23 λεπτά. Είναι μία πλευρά ολόκληρη. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Σας θυμίζει ίσως τον αγαπητό Steve Harris που αγαπάει τόσο πολύ τις μεγάλες συνθέσεις που τις έχει συνθέσει και ο ίδιος, έτσι? Που έχει έτσι πολύ ποικιλά στοιχεία μουσικά. Αυτό ακριβώς. Εμένα το Hamilton τον έχω παρακολουθήσει και στη συνέχεια και στην solo καριέρα του. Είναι ένας εξαίσιος ποιητής. Ό,τι έχω δει και στα live, ένας πολύ σπουδαίος, μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα, αναγνωρισμένη πολύ περισσότερο από ότι είναι η Genesis και ο Peter Gabriel. Ακούστε ακόμα λίγο. Υπάρχει έτσι πολύ πίεση, υπάρχει ατμόσφαιρα. Το ίδιο το κομμάτι που παραγματεύεται έτσι τη μοναξιά που έχει ένας φαροφύλακας. Δεν ξέρω αν τώρα μπορώ αν έχει κάποιο νόημα να το ακούσουμε άλλο αυτό. Είναι λίγο δύσκολο. Αυτά τα κομμάτια δεν είναι τραγούδια hits. Καταλάβατε. Δεν είναι, είναι μια ολόκληρη σύνθεση σαν κλασική μουσική. Θα μου πεις εσύ, Οφελία, έχεις γνωρίσει από κλασική μουσική? Γιατί εγώ γνωρίζω και είμαι πολύ εξοικειωμένη. Ήταν και κομμάτι στη δουλειά μου. Οπότε γι' αυτό τον λόγο είμαι και πιο άνετη και μ' αρέσει. Αυτό το είδος. Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν Van der Graaf, Paul Hartzens, που είναι πολύ σπουδαίος δίσκος. Αυτός είχε πάει πολύ καλά, είχε και πολύ καλές κριτικές. Πάντα έχει, η Van der Graaf είχαν πολύ περισσότερες, πολύ καλές κριτικές. Θα τους βλέπαμε τώρα το Φλεβάρι και στην Αθήνα. Περιμέναμε πώς και τι ότι θα έρθουμε. Μας πρόλαβε ο κορονοϊός. Τώρα όμως θα πάμε Nursery Crime, 1981 και αυτό, έτσι, Genesis, εδώ πέρα να το ξέρετε, είναι και η πρώτη φορά που θα παίξει drums και ο πολύ σπουδαίος και αγαπημένος μας Phil Collins. Προσωπικότητα εδώ πέρα, ωραία. Για πάμε λοιπόν, να σας βάλω τώρα και τον Peter Gabriel. Λοιπόν, αυτές οι δύο μεγάλες προσωπικότητες, αυτοί οι κύριοι λοιπόν, frontmen, εκτός από ωραίες φωνές. Τον Χάμιλ δεν ξέρω αν το καταλάβετε πολύ, δεν ακούσατε πάρα πολλά κομμάτια. Νομίζω αν τα ανακαλύψετε κι εσείς, θα ακούσετε όλο το δίσκο. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Πού είναι εδώ τώρα, βεβαίως. Εδώ ακούμε Genesis, λοιπόν, το Musical Box. Τον Peter Gabriel τον είχα δει σε μια πολύ τρυφερή ηλικία. Στα εκατό του 80, το 87, που είχε έρθει σε μια αλεσμόνη της συναυλία στον Λυκαβητό, σε ένα άλλο βίντεο. Έχω βάλει ότι αυτό που είναι τα καλύτερα live που έχω δει στη ζωή μου. Βεβαίως είχα κατατάξει και τον Peter Gabriel τότε στο Λυκαβητό. Λοιπόν, ο Gabriel είναι πιο θεατρικός και πιο θεατρικός πάνω στη σκηνή και πιο ζωντανός. Ενώ ο μελαγχολικός περισσότερο Peter Hamill είναι ο ποιητής, ας πούμε, λίγο αποστασιοποιημένος. Αλλά βγάζουν και η Van der Graaf και η Genesis
αυτή την ομορφιά που ο κόσμος, τουλάχιστον οι κριτικοί στα 70's και ειδικά στα 80's, απαξίωσαν. Ακούστε. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω, το βίντεο αυτό μάλλον θα πάει πιο πολύ σε διάρκεια. Κάντε λίγο υπομονή να ακούσετε. Δεν ξέρω, ο λόγος που μάλλον απαξιώθηκε τότε, συνέχεια λέω αυτή την έκφραση, τη λέξη απαξίωση, το λέω γιατί εγώ διάβαζα μουσικό τύπο στα 80's και στον pop rock και λίγο στον ήχο. Δεν ήταν όλοι, αυτά που περισσίαζαν περισσότερο ήταν βρετανική σκηνή, post-punk πλέον λέγεται, έτσι πιο gothic κτλ. Δεν ξέρω. Τα άκουγα όλα, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί να μην ακούμε αυτά τα είδη. Ίσως ενδιαφερόντουσαν πάντα πιο τεχνικά, λίγο πιο σαν αποστηρωμένα ίσως, σαν να μην έχουν πολύ ψυχή, κάτι το οποίο εγώ πολύ διαφωνώ. Ίσως η μουσική φόρμα, έτσι, που δεν έχει αυτή την απλότητα ίσως του αμυγός ροκ ήχου, μπορεί να ξένιζε. Και να φαίνεται ότι είναι κάτι αυτό που ακούω, είναι κάτι πολύ καλό, αλλά δεν είναι έτσι, αν είναι λίγο ξένο. Θα βάλω κι άλλο ένα τραγούδι από την δεύτερη πλευρά. Εμένα που τουλάχιστον με ξεκουράζει και με ταξιδεύει πάρα πολύ το progressive rock, αυτό το δύο μπαντών. Τώρα, μην το ξεχνάτε, θα κάνουμε σύγκριση, έτσι. Τώρα εσείς όσοι τα ξέρετε και μπορεί ήδη να έχετε κάνει τη σύγκριση μέσα σας. Και εγώ βεβαίως δεν έχω κάνει, με μια δυσκολία. Θα πάω και στη δεύτερη πλευρά. Την έχω κάνει με μια δυσκολία. Διότι είναι και οι δύο καλλιτέχνες πολύ αγαπημένοι μου και οι δύο μπάτες πολύ αγαπημένοι. Αχ, αυτό το βινίλιο, Θεέ μου. Πολύ καλό, αλλά κοίτα τώρα. Ξεκολλάει. Έλα. Βγες. Έλα, βγες, γιατί πρέπει να κάνουμε και σύγκριση. Τόσο στο σημείο. Έχω συγγνώμη, έχω μια μικρή δυσκολία με το δεξί μου χέρι. Γι' αυτό το λόγο θα με δείτε έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Έχετε η ώρα της αποκαλύψεως. Θα κάνουμε τη σύγκριση. Θυμάστείτε, και εσείς να μην ξεχάσετε, εννοείται, να κάνετε κι εσείς και να μου πείτε τα σχόλιά σας. Από κάτω. Να μου κάνετε τα σχόλιά σας. Τι επιλέγετε? Genesis ή Vandergraaf? Peter Hamill ή Peter Gabriel? Να. Seven Stones. Χάμιλ είναι ο ποιητής, ο αγαπημένος Peter Gabriel είναι η μεγάλη περσόνα που συνήθιζε τουλάχιστον στις ερευνητές στις live εμφανίσεις να κάνει πολύ μεγάλες, πολύ εντυπωσιακές εμφανίσεις. Να το Nursery Crime. Λοιπόν, δυστυχώς δεν έχω τη δυνατότητα, γιατί δεν είναι, το ξαναλέω, δεν είναι τραγούδια hits. Είναι ολόκληρες συνθέσεις, πολύ μεγάλες διάρκεια. Ξανατονίζω ότι το μπλουζάκι των Iron Maiden δεν είναι καθόλου τυχαίο. Το έκανα για τον εξής λόγο, ότι για πάρα πολλούς μουσικούς του σκληρού ήχου, το progressive rock είναι μια μεγάλη επίδραση. Λοιπόν, ακούγοντας εγώ και τα δύο αυτά άλμπουμ, ξανά, αγαπώντας και τους δύο frontmen, για να είμαι ειλικρινής, γιατί δεν ξέρω, για κάποιο λόγο μου βγαίνει εμένα πιο πολύ και επειδή μου αρέσει και λίγο το συνέστημα και είμαι και σε μια πολύ έντονη περίοδο συναισθηματικά και συναισθηματική, αποφασίζω λοιπόν να πω, ενώ είναι και τα δύο αριστουργήματα, να επιλέξω Nursery Crime και Genesis. Εσείς να επιλέξετε και τα δύο, να τα ακούσετε στο YouTube, να τα ανακαλύψετε αν δεν τα ξέρετε, να αγαπήσετε όπως και εγώ. Γενικά θέλω να πω ότι αυτή είναι η ενότητα τώρα σε μια, το Music Battle.
Καλωσορίσατε και από τις διακοπές σας. Καλωσορίζουμε με νέος εδώ από την ενότητα μας αυτή. Θέλω τα σχόλιά σας και για την ενότητα και για τις δύο μπάντες. Σας εύχομαι καλό ξεκίνημα, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Να πάτε πάντα και να ρωφάτε τη ζωή. Σας φιλώ!